Γιατί θα πρέπει το όποιο κάλεσμα από εδώ και πέρα να γίνεται λιγάκι πιο οργανωμένα, για να μην υπάρχουν παράπονα, για να μην υπάρχουν κουβέντες να βγαίνουν γύρω-γύρω ότι γίνεται αντιπολιτευτικά κτλ. Γίνεται το όποιο κάλεσμα από τον απλό κόσμο της Κύου, από τους κατοίκους που εδώ και 30 χρόνια βιώνουμε αυτόν τον δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι είμαστε στην ίδια γραμμή. Θέλουμε να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς φαμπάρες, πολέμους, καψίματα, πυροβολισμούς, σκοτωμούς και εκδίκηση. Ούτε η Νάντια θα το ήθελε αυτό, γιατί το ξέρουμε πολύ καλά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε και συμμετείχε σε όλα τα δρόμενα της κοινότητάς μας. Ξαναλέω πάλι, και όποιος δεν του αρέσει να μην τα ακούει, οι όποιες κινήσεις γίνονται, γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας. Σήμερα το πρωί είχαμε ραντεβού με τη μητέρα και τον πατέρα της, οι οποίοι ήρθαν εδώ. Δεν θα ήθελε να τους δει κανείς έτσι την κατάσταση που είναι. Και μας ζήτησαν να δικαιωθεί το κορίτσι. Μέσα από την Νάντια θα πρέπει να σωθεί το χωριό μας. Το χωριό μας δεν πάει άλλο, κύριε. Και το ξέρετε καλύτερα και οι πιο παλιοί που το έχουμε ξαναζήσει το 2000. Αυτή τη στιγμή είναι βαρύ αυτό που λέω, είναι η ευκαιρία να δώσουμε λύση στο πρόβλημά μας. Εμείς σήμερα, και μιλάω εγώ χωρίς να έχω καμία αποδιάρκεια, το λέω μόνο επειδή εδώ και 5-6 μέρες τρέχουμε τη διαδικασία με τις αρχές, με την αστυνομία, με την πολεοδομία, με την εισαγγελέα. Θα σας ενημερώσουμε τι έχουμε κάνει, τι προτάσεις υπάρχουν, θα ακούσουμε και εσάς. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια άλλη πρόταση πολύ καλύτερη που πρέπει να την τρέξουμε. Και θα πρέπει να γίνει μια επιτροπή 5-6 ανθρώπων, οι οποίοι από εδώ και πέρα, να ξέρετε, θα έχουμε αγώνα. Εάν το αφήσουμε τώρα, σε ψύχησε. Τα κανάλια είναι μαζί μας, έρχονται, εντάξει, κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα κανάλια. Και απαντάω στην ερώτηση μου, έκανε ο γιος μου χθες το βράδυ. Παπά, τι θα γίνει άμα τελειώσουν τα κανάλια? Τι θα γίνει? Τα κανάλια θα τελειώσουν αν τελειώσουμε εμείς. Αν αφήσουμε εμείς να ξεφουσκώσει αυτό, θα φύγουν και τα κανάλια. Τα κανάλια για τη δικιά τους δουλειά θέλουν να έχουν ψωμί να τρώνε. Εμάς μας βολεύει όμως, γιατί βγαίνουμε στην επάνω, στην κυβέρνηση, στους όπου είναι. Οι επόμενες κινήσεις λοιπόν που θα γίνουν θα είναι στοχευμένες και θα κοιτάνε καθαρά το πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει ούτε με αντιπολίτευση, ούτε με κομματικά, ούτε τίποτα. Μακριά από εμάς αυτό το πρόβλημα. Γιατί τόσα χρόνια είδαμε ότι είναι πολιτική η βούληση για να καθαρίσει το πράγμα. Αν δεν κάνει τίποτα η πολιτεία, όσο και να τρέχει ο Αθανασόπουλος με την περικεφαλαία και εγώ μετετρέχοντας, δεν θα κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό σας θέλουμε δίπλα στην επιτροπή που θα ακολουθηθεί, γιατί η επιτροπή αυτή μπορεί και να στοχοποιηθεί. Τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό από σήμερα σταματάνε να μιλάνε όσοι μιλήσαν μέχρι σήμερα, να βγουν κι άλλοι μπροστά. Να δούνε λοιπόν ότι δεν είναι δύο δρομαδικοί άνθρωποι που τρέχουν, ούτε η Στέλλα Υψηλογιάννη που την έχουν καλέσει όλα τα κανάλια της περιοχής και της Αθήνας. Σταματάνε. Τα γεγονότα είναι κάθε μέρα. Και σήμερα είχαμε πάλι. Δεν θα αναφερθούμε σήμερα όμως τα γεγονότα που γίνονται. Θα αναφερθούμε στο τι πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν από όλους σας συμμετοχή σε αυτό και να πούμε σήμερα πράγματα ουσίας. Πού πρέπει να πάμε, σε ποιους πρέπει να. Και πρέπει με κάποιους να σπάσουμε αυγά. Θέλετε δήμαρχο, θέλετε βουλευτή, θέλετε υπουργό, θέλετε περιφερειάρχη, με κάποιον, όποιος κι αν είναι. Δεν έχει εδώ συνδυασμούς, δεν έχει. Ό,τι ήταν έγινε, περάσανε. Αυτά. Τώρα στο δικό μας, όπως βλέπετε, είμαστε μόνοι. Εμείς είμαστε. Κανένας από όλους αυτούς δεν έχει εμφανιστεί. Λοιπόν, από μένα ήταν αυτά. Θα ήθελα όμως να μιλήσουν και οι φορείς που σήμερα πήραν την πρωτοβουλία να μαζέψουν, γιατί έπρεπε να είχαν μαζευτεί εδώ και πολλές μέρες, αν έχουν να προτείνουν κάτι διαφορετικό εκ μέρους των φορέων. Από το 2020, που είμαι ένα πρόεδρος, έχω στα χέρια μου 18 ακίνητα Ρωμά που είναι προς κατεδάφιση. Είναι το χαρτί, μπορεί να το δει ο καθένας. Το έχω πάρει από την πολεοδομία του Δήμου Άρου. Η πολεοδομία του Δήμου Άρου, γιατί λένε πολύ η πολεοδομία τι κάνει, κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Όποτε ζητήθηκε από εμάς και ακόμα και τώρα, και ξέρω, και με την καινούργια Δημοτική Αρχή, έχει πάει και έχει γράψει και έχει καταγράψει τα αυθαίρετα. Εγώ στα χέρια μου έχω 18.
Με αίτηση που έχουμε κάνει, περιμένουμε και το καινούριο χαρτί, που θέλω πάνω από 30. Στην εισαγγελία λοιπόν που πήγαμε και το δείξαμε αυτό το χαρτί, μου ζήτησε ότι πρέπει να κάνουμε μήνυση. Μήνυση κατά της αποκεντρωμένης διοίκησης που δεν προχώρησε σε κατεδάφιση. Έπρεπε αυτά να είχαν κατεδαφιστεί από το 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Εμείς λοιπόν δεσμευτήκαμε ότι παίρνοντας το καινούριο χαρτί, η Επιτροπή, πιστεύω μετά από συζήτηση, θα κάνουμε μήνυση προς την αποκεντρωμένη διοίκηση γιατί δεν προχώρησε σε αυτό. Είναι κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε όλες τις υπηρεσίες για να βρούμε το δίκαιο. Η επαφή μου λοιπόν με την αποκεντρωμένη διοίκηση εχθές και με τον κύριο Σπανό, τον υπεύθυνο, τώρα θα γελάσουμε, μου είπε ότι από το 2020 που είχε το χαρτί στα χέρια μέχρι εχθές, γιατί είναι για όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου, έχει γίνει μία κατεδάφιση. Έχει γίνει μία κατεδάφιση γιατί η Οικονομική Επιτροπή, η Επίτροπη, η Διαχειριστική Επιτροπή κλπ. Δεν του βγάζει κονδύλι για να έρθουν τα μηχανήματα να ρίξουν. Μία. Και, όχι, η μία δεν έχει πέσει στην Κύρο. Μία έπεσε στην περιφέρεια. Και καταλήγουμε λοιπόν τώρα από το Μάιο του 2024 η ευθύνη για να πέσουν τα αυθαίρετα είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος την Αθήνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει. Το οποίο η περιφέρεια μαζεύει όλα τα αυθαίρετα, κάνει μία λίστα και από 1η μέχρι 10 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους τη στέλνει στο Υπουργείο για να προχωρήσουν διαδικασίες. Φέξε μου και γλίστηση. Είναι. Γίνεται μήνυση για την αποκεντρωμένη. Η πρώτη κίνηση με τα χαρτιά που έχουμε στα χέρια μας. Ζητάμε από τον εισαγγελέα, όπως μας είπε, την αστυνομία, το Δήμο και όποιον εμπλέκεται και την περιφέρεια, να γίνει έλεγχος των ιδιοκτησιών στην Καρακάξα. Στην Καρακάξα είναι κοντά 200, να είναι 10 σπίτια και 200 παραγγές. Κάποιοι από αυτούς, και μην ξαναπάμε πάλι στο το γιατί, έχουν οικόπεδα νόμιμα, αγορασμένα, κακώς τα δώσαμε. Υπάρχουν όμως τα περισσότερα, ίσως και το 80%, το οποίο είναι με προσύμφωνα. Πριν 4 χρόνια, σας ζήτησα στον ίδιο χώρο εδώ, όταν είχαμε τις κλοπές πάλι, να έρθείτε εδώ, και μάλλον να πάτε στη Μαρία, ήταν η Μαρία ακόμα, και να δηλώσετε τι σας έχουν κλέψει και ποιοι έχουν πουλήσει με προσύμφωνα και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Ήτανε λοιπόν, από ό,τι διαβάζαμε εδώ, 400 αυτοί που τους έχουν κλέψει. Εγώ έχω ένα χαρτί με 4 δηλώσεις. Μία φρέζα, 4 κότες, μια σιδερόπορτα και τη γεώτρηση. Γιατί, καταλαβαίνω ότι κάποιοι φοβούνται. Ναι, αν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα φοβάται κανένα. Είναι θρασίδινοι. Κάντε τον κόπο, σπάστε λιγάκι αυτή τη σιωπή και πείτε μας ποιοι δεν έχετε πάρει λεφτά τις πωλήσεις. Γνωριζόμαστε. Εγώ έκανα μια βόλτα στο καφενείο και σε 5 μεγάλους και μου είπανε αυτό είναι του Σαριγιάννη, αυτό είναι το Αθανασόπουλο, αυτό είναι... και δεν έχει πάρει λεφτά. Το ξέρουμε μεταξύ μας. Αλλά από τη στιγμή που είναι με προσύμφωνο και με υπεύθυνη δήλωση, σας ανήκει πάλι σε εσάς. Δεν μπορείτε να πληρώνετε έμφυα εσείς. Δεν θα τα αφήσουμε να σβήσει μέχρι να δικαιωθούμε. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάρει το μικρόφωνο και να πει κάτι. Πιστεύω ότι από αυτή τη συνάντηση εδώ πρέπει να βγει μια επιτροπή από ανθρώπους που πάνω απ' όλα γνωρίζουν από τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν ξαναπεράσει και παλιότερα αυτό το θέμα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και σε αυτή την επιτροπή πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν κάνουμε πολιτική, δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω ότι στην επιτροπή αυτή πρέπει να συμμετέχει και το τοπικό συμβούλιο, κάποιος από το τοπικό και βέβαια και κάποιος από το Δήμαρχο. Πρέπει να ζητήσουμε από το Δήμαρχο να ορίσει κάποιον που να συμμετέχει στην επιτροπή. Είναι πολύ...
Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε όλοι ενωμένοι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι κατορθώσαμε. Είμαστε μεγάλοι και μπορούμε οι μεγάλοι με υπομονή και ηρεμία να τα λύσουμε όλα. Παιδιά, μη φανατίζετε τα παιδιά σας. Κανένας να μην τα φανατίζει τα παιδιά του. Ο έτσι, ο Ρωμά, ο Αιγύπτος, μασκότους. Κανένας μη φανατίζει παιδιά τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα στα σχολεία με το φανατισμό των παιδιών. Και από εμάς και από αυτούς. Σταματήστε τα παιδιά σας να τα φανατίζετε. Είμαστε μεγάλοι και μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό. Όχι τα παιδιά μας. Το λέω γιατί έχουμε παιδιά και όλοι ανησυχούμε για τα παιδιά μας. Μην τα φανατίζετε τα παιδιά σας. Είμαστε μεγάλοι και υπέρχεται και άνθρωποι. Είναι σαν πρόεδρος των νεαρών πολιτών Λεασκίου. Θέλουμε να εκφράσουμε πρώτα τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Κατά δεύτερον, εδώ δεν είμαστε το εγώ. Εδώ είναι το εμείς. Τι κάνουμε εμείς. Μπορεί ο Νίκος μαζί μου να κάνει ορισμένα πράγματα. Όμως εγώ είμαι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια δίπλα στον Νίκο που έχει περισσότερη ζωντάνια. Πρέπει να γίνει μια επιτροπή, όπως είπε η κυρία Κατριλιώτη, και να φτάσουμε, γιατί είμαστε στο σημείο 0, παιδιά. Ξαναείχε φτάσει η ΚΙΟ το 2000 στο σημείο 0 και οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε τι έγινε τότε. Δεν θέλουμε να φτάσουμε ξανά σε τέτοια περιστατικά. Μπορούμε να βρούμε λύσεις και τις λύσεις θα τις δώσει στη διδαγμένη πολιτεία, η οποία είναι ακούσα όλο αυτό το καιρό μετά το συγκεκριμένο γεγονός. Ένα γεγονός που άφησε δύο ορφανά παιδιά, άφησε έναν άντρα που δεν ξέρει πού να στρίψει και θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε στο σκοπό που έχουμε βάλει. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, πρέπει λοιπόν η καινούργια επιτροπή να τα πάρει, να μας συμβουλευτεί και έχουμε βρει λύσεις και από την αστυνομική διεύθυνση και από τον εισαγγελέα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να εκφράσω τη θλίψη μου στην οικογένεια της Νάντιας και να απολογηθώ και μπροστά σας, γιατί επειδή έχει δημιουργηθεί ένα θέμα για τις απουσίες και τα λοιπά. Εννοείται. Εγώ προσωπικά ήμουνα στην Κρήτη αυτές τις μέρες και δεν μπόρεσα να ήμουν εδώ. Οφείλω να το πω γιατί πρέπει να το γνωρίζει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, είναι ένα πρόβλημα που και εγώ το γνωρίζω, γιατί μπορεί να μην γεννήθηκα εδώ, αλλά είμαι από 6 χρονών στο δημοτικό σχολείο, εδώ πήγα και θυμάμαι τότε όταν οι Ρωμά έφτιαχναν τα σαντήρια τους στην Πάνιτσα. Και για να επιστρέψω το βράδυ στο σπίτι με το ποδήλατο, δεν πήγαινα εγώ εδώ, πήγαινα από τη γέφυρα. Επομένως, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι για πολλά χρόνια, για 40 χρόνια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη στιγμή που κάποιοι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, όπως το είπε και ο Νίκος, γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά, που κάποιοι πούλησαν τη ιδιοκτησία σε αυτούς τους ανθρώπους και μοιραία μετά δημιουργήθηκε το ένα, έφερε το άλλο, τα έφερε ρευματοκλοπή, παράνομα κτλ. Θα πω όμως το εξής, 2-3 πράγματα που θέλω να πω είναι τα εξής. Πρώτον, δεν έχει να κάνει με χρώματα. Ούτε με πράσινα, ούτε με κίτρινα, ούτε με κόκκινα, ούτε με μπλε. Έχει να κάνει με όλους. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ΚΙΟ. Σας το λέω αυτό γιατί εγώ μπορεί να γνωρίζω την ΚΙΟ, να έχω μεγαλώσει εδώ, αλλά μένω στο Άργος και μπορώ να καταλάβω. Έχει να κάνει και με το Άργος, έχει να κάνει και με τον Ναύπλιο. Στη θέση της Νάντιας μπορεί να ήταν η γυναίκα μου που πήγαινε στον Ναύπλιο, ή ο γιος μου, ή κάποιος από εσάς, ή κάποιο παιδί, οτιδήποτε. Επομένως, δεν αφορά μόνο την ΚΙΟ. Πρέπει αυτό να το καταλάβετε και πρέπει να το καταλάβουμε και όλοι. Ένα είναι αυτό. Μάλλον το δεύτερο είναι αυτό. Και το τρίτο που θέλω να πω, για να μην σας κουράσω, είναι το εξής. Θεωρώ, για να δείξουμε ότι υπάρχει μία ταύτιση από όλους τους φορείς, θεωρώ η προσωπική μου η άποψη είναι αυτή, από εκεί και πέρα εσείς μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε και να την αξιολογήσετε, έχει να κάνει με το εξής, ότι αυτή η επιτροπή που θα δημιουργηθεί πρέπει να αποτελείται, κατά τη γνώμη μου, από τους προέδρους όλων των τοπικών φορέων. Εδώ αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου και μία αίτηση για τη σημερινή συγκέντρωση που αφορά το Σύλλογο Γονέων και Ιδωμόνων του Δημοτικού Σχολείου
του γυμνασίου, του νηπιαγωγείου και του παιδικού σταθμού και του ομορφωτικού σύλλογου και του πολιτιστικού. Θέλω να πω λοιπόν ότι κατ' εμέ αυτή η επιτροπή με και μην το πάρετε τώρα σαν πολιτική αυτό, με αρχηγό το Δήμαρχο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει ο Δήμαρχος να είναι κατ' εμέ στην Επιτροπή, αυτό αξιολογήστε το εσείς. Εγώ εκφράζω αυτή τη στιγμή την άποψή μου. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι οι φορείς με τους προέδρους που είναι στη Νέα Κύο, που είναι αυτοί που σας διάβασα εδώ, συν τον Αργοναύτη, συν κάποιους άλλους συλλόγους, αν υπάρχει σύλλογος με τους αλληλείς, αν υπάρχει σύλλογος με κάποιον που δεν το γνωρίζω, μαζί με τον Δήμαρχο να κάνουμε το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, κατ' εμέ και είναι προσωπική μου άποψη, να κάνουμε μια επίσκεψη, όπως σωστά την έκανε ο Δήμαρχος και έκανε μια επίσκεψη στον υπουργό, στον αρχηγό της Ελλάς εχθές, αυτό το είδατε όλοι. Μαζί λοιπόν αυτή η επιτροπή με όλα αυτά τα μέλη να επισκεφτούν, και κλείνω για να μην σας κουράζω, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, όπως λέγεται αυτό, για να του δώσουν να καταλάβουν ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και κλείνω με το εξής. Νομίζω ότι αυτό που έγινε με την Άντια είναι αυτό που λέμε το ποτήρι ξεχύλισε. Δεν θέλω να πω κάτι, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να εκφράσω καταρχάς τη βαθιά μου θλίψη στην οικογένεια της Ανούσας. Από εκεί και πέρα χαίρομαι για πρώτη φορά που έρχομαι σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί τα τέσσερα τελευταία χρόνια που είμαι δημοτικός σύμβουλος έχουν υπάρξει και άλλες αντίστοιχες ευκαιρίες, αν μπορούμε να το πούμε ευκαιρίες, για να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις, οι οποίες κατέληγαν στο αυτό που είπε ο Νίκος στην αρχή, να κάψουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, γιατί είμαστε ένα ευνομούμενο κράτος. Όμως, αυτό που άκουσα σήμερα είναι κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά να γίνει. Είναι η πρότασή μας, την έχουμε κάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη φορά και στην προηγούμενη θητεία επί του κ. Καμπόσου. Είχαμε κάνει την ίδια πρόταση να διερευνηθεί το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν οι κατοικίες αυτές των Ρωμά μέσα στον καταπλησμό της Καρακάξας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιβληθεί, ο νόμος πρέπει να επιβληθεί. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στις λύσεις που θέλουμε να προτείνουμε, πρέπει να προτείνουμε λύσεις οι οποίες να έχουν σαν πρόταγμά τους την επιβολή του νόμου. Εάν θέλουμε να είμαστε ένα ευνομούμενο κράτος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι η επιβολή του νόμου. Για μένα θεωρώ ότι αυτή η επιτροπή πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει για να παρακολουθήσει ένα χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί και θα πρέπει να απαιτηθεί από όλους τους φορείς αυτό το χρονοδιάγραμμα να γίνει σεβαστό και να γίνει σεβαστό στις μνήμη αυτής της κοπέλας. Δεν μπορεί πλέον να συνεχίσουμε το 2024, το 2025 να συμβαίνουν τα ίδια και τα ίδια και να ερχόμαστε εδώ ακρίβρεχτα. Εγώ ντρέπομαι, προσωπικά σας το λέω ότι ντρέπομαι, να έρχομαι κάθε φορά και γι' αυτό δεν ήθελα και να έρχομαι και σε τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί ξέρω ότι συνήθως εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, καθόμαστε εδώ και κοιτάμε χωρίς να έχουμε ουσιαστικά τίποτα να προτείνουμε, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε πράγματα να προτείνουμε και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει λύσεις. Η μία λύση σε αυτό που λέει ο Νίκος και αυτό που προτείνει η Επιτροπή εδώ των ανθρώπων οι οποίοι συγκροτούν αυτή την Επιτροπή τέλος πάντων, είναι η επιβολή του νόμου μέσω της κατεδάφισης των αυθαιρέτων και να σταματήσει η ρευματοκλοπή και η υδροκλοπή. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε στο πινάκιο, στο δικαστήριο του Ναυπλίου, θα δείτε το μισό πινάκιο να είναι μέσα για ρευματοκλοπές στην περιοχή της Καρακάξας. Δηλαδή, το κράτος δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν αυθαίρετα. Γνωρίζει. Εφόσον κάνει τα δικαστήρια των ρευματοκλοπών, γνωρίζει ότι υπάρχει η αυθαιρεσία. Γνωρίζει την παρανομία, την αποδέχεται και την υποθάλπτει. Δυστυχώς, και εμείς εδώ που βρισκόμαστε και όσοι πολιτικοί ασχολούνται και όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τα κοινά γνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση υποθάλπτεται για έναν λόγο, για την ψήφο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Για την ψήφο, γιατί όταν έρχονται οι εκλογές, γιατί καλώς ή κακώς, όταν έρχονται οι εκλογές, αρχίζει η ψήφος η δική σας, η ψήφος της κοπέλας, η ψήφος οποιοδήποτε, να είναι ίση. Οπότε εφόσον η ψήφος της Νάντιας και η ψήφος του Γιώργου ή του Αλέκου ή του Λελέου ή του οποιοδήποτε είναι ίση ο ένας με τον άλλον, ο πολιτικός θέλοντας να κερδίσει τις εκλογές, εκεί αρχίζουν όλα και υποθάλλονται. Στην πραγματικότητα όμως, επειδή η πολιτική δεν παράγεται από κάποιους φαντομάδες, παράγεται από εμάς. Εσείς είστε οι άνθρωποι οι οποίοι παράγετε την πολιτική. Εσείς είστε οι ψηφοφόροι. Εσείς είστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να κατεβαίνετε στις εκλογές, όχι γιατί είμαι φίλος σας ή γιατί είμαι κολλητός σας ή γιατί είμαι ο ξαδερφός σας.
θα πρέπει να κατεβαίνετε για να συμμετέχετε για να μην συμβούν αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Γιατί αυτά συμβαίνουν, γιατί ψηφίζουμε τους κολλητούς μας, ψηφίζουμε τα ξαδέρφια μας, ψηφίζουμε το οποιοδήποτε. Στην πραγματικότητα δεν θέλει να προσφέρει, απλά θέλει να βολευτεί. Για να συνεχίσω ένα δεύτερο επίπεδο όμως, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος σας μιλάει έξω τα δόντια, δεν μίλησα ποτέ διαφορετικά, δεν το έχω κάνει ποτέ και στις εκλογές και προεκλογικά και μετεκλογικά. Δεν θέλω να πω στο κομμάτι των εκλογών, θέλω να συνεχίσω όμως. Θέλω να συνεχίσω την σκέψη του Νίκου, γιατί εγώ κλήθηκα εδώ σήμερα χωρίς να ξέρω πραγματικά ποιο είναι το πλαίσιο, αλλά άκουσα πραγματικά μία λύση η οποία είναι εφικτή. Αυτό όμως πρέπει να είναι το πρώτο στάδιο. Για να αναφερθώ στον αείμνηστο γύρω Κατηλιώτη, ο οποίος είχε προσπαθήσει να κάνει αυτό το οποίο θα είναι το δεύτερο βήμα που θεωρώ ότι πρέπει να διεκδικήσουμε εδώ, σαν πολίτες Σκίου. Αυτό ακριβώς. Είναι η επέκταση του σχεδίου πόλεως. Ο Κατηλιώτης είχε προσπαθήσει να επεκτείνει το σχέδιο πόλης για έναν λόγο ο οποίος ήταν ότι η επέκταση πήγε να γίνει και από την πλευρά του δρόμου προς τον Ερασίνο. Αυτό σταμάτησε. Όμως, στο βόρειο τμήμα, η επέκταση του σχεδίου πόλεως, το βόρειο τμήμα της Κίου δηλαδή, αν επεκταθεί, τότε η γη η οποία είπε πριν ο Νίκος ότι κάνει 5 χιλιάρικα, δεν θα κάνει 5 χιλιάρικα, γιατί η Κίος έχει και αξίες στη γη. Και είναι ένας δυναμικός οικισμός. Είναι ένας οικισμός ο οποίος έχει ανάγκη επέκτασης. Οπότε, αυτή εδώ η επιτροπή η οποία θα φτιαχτεί, εγώ θα χαρώ πραγματικά και ας μην συμμετέχω να σας βοηθήσω στο να προωθηθούν τα αιτήματα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και παραπάνω όπου μπορούμε, ώστε να γίνουν δύο βασικά πράγματα. Το ένα θα είναι η καταστολή, είμαι υπέρμαχος της καταστολής. Το δεύτερο κομμάτι όμως πρέπει να είναι να μην σταματήσουμε στην καταστολή. Θα πρέπει να γίνουν βήματα τα οποία θα επεκτείνουν και την Κίο και θα την οδηγήσουν σε ανάπτυξη. Γιατί αν γίνει η επέκταση του σχεδίου πόλεως της Κίου και παράλληλα γίνει και η πράξη εφαρμογής του ΒΙΟΠΑ, δηλαδή έρθει το βιομηχανικό πάρκο, φτάσει μέχρι τα όρια του οικισμού, τότε θα μιλάμε για μια κατάσταση καταρχάς η οποία θα είναι τακτοποιημένη. Δεν θα μιλάμε για ένα άναρχο πράγμα. Δεν θα μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία θα λες τι ντροπή είναι αυτό το πράγμα που βρίσκεται δίπλα μας. Να είσαι δηλαδή, να υπάρχουν εργοστάσια, να υπάρχουν επιχειρήσεις μη αδειοδοτημένες, γιατί το κράτος δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Να εφαρμόσει την νομοθεσία. Υπάρχει γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Για ποιο λόγο τόσα χρόνια δεν γίνεται η επέκταση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, η εφαρμογή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και η πράξη εφαρμογής για το ΒΙΟΠΑ? Δεν έχει γίνει. Εδώ και 14 χρόνια υπάρχει το ΒΙΟΠΑ και δεν έχει γίνει τίποτα. Και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά του Δήμου δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Οπότε, αν θέλετε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημά σας, και το πρόβλημά μας, γιατί και εμείς κάτι και του ίδιου Δήμου είμαστε, μπορεί να είμαστε στις τοπικές κοινότητες, αλλά ο Δήμος Άργους επηρεάζεται από αυτό το πρόβλημα στο σύνολό του. Θα πρέπει να στοχεύσουμε σε δύο πράγματα κατά κύριο λόγο. Ένα, η καταστολή. Δεύτερο, η επεκτάσεις των σχεδίων. Και το τρίτο είναι η ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων. Καλός ή κακός, είναι πολίτες, Έλληνες πολίτες. Καλός θεωρώ, όχι καλός ή κακός, για να είμαι και σωστός. Είναι Έλληνες πολίτες, έχουν υποχρεώσεις, έχουν δικαιώματα και αντίστοιχα θα πρέπει και αυτούς να τους περιθάλψουμε και να τους ενσωματώσουμε μέσα στην κοινωνία μας. Αυτό μπορεί να γίνει, υπάρχουν οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, υπάρχουν οι δυνατότητες, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, όχι τα επιδόματα, να παρακολουθείτε ότι πηγαίνουν στο σχολείο. Οπότε, αν κινηθούμε σε τρία επίπεδα, τότε ο Δήμος θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα και να συμμετέχει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σήμερα η συγκέντρωση αυτή είναι αρκετά δύσκολη και θλιβερή. Είχαμε μάθει από αυτό το χώρο να κάνουμε φιέστες μέχρι τώρα. Ήθελα να πω ότι εκπροσωπώντας καθαρά και μόνο το τοπικό συμβούλιο, επειδή πολλοί μας κατηγόρησαν ότι είμαστε αναπόντες, το Σάββατο στο τοπικό συμβούλιο, το οποίο ήμασταν σε πλήρη απαρτία, βγάλαμε ένα ψήφισμα με μεγάλο σεβασμό στο γεγονός, σεβόμενοι την τραγικότητα του συμβάντος, τον πόνο των συγγενών, το οποίο ήδη έχουμε αναρτήσει, έχουμε δημοποιήσει στο γραφείο του Δημάρχου και είμαστε υπόλογοι απέναντί σας ότι θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε, αυτά δηλαδή τα οποία υποσχεθήκαμε στην Άντια, να τα φέρουμε εις πέρας, μέχρι τέλους. Κατηγορήθηκε η πολιτεία ότι είναι απούσα. Έχω την πληροφόρηση ότι ο Δήμαρχος, τον οποίο δεν εκπροσωπώ σε καμία περίπτωση, εγώ είμαι εδώ για μένα και για το τοπικό συμβούλιο, ήταν στην Αθήνα, έχει κάνει
επαφές σε ανώτατο επίπεδο και στο, σε επίπεδο υπηρεσιών και αστυνομίας αλλά και Υπουργείου. Βέβαια, είμαστε σε αναμονή των δηλώσεών του σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα για μια ακόμη φορά να εκφράσω τη θλίψη μου, το σεβασμό μου στο γεγονός και τα συλληπιτήριά μου στους συγγενείς και να πω ότι αυτά που υποσχεθήκαμε, αυτό που ανεβάσαμε από την σελίδα της Δημοτικής Κοινότητας σαν ψήφισμα, το οποίο ήταν ομόφωνο, ήταν από όλους τους τοπικούς συμβούλους, δεν πρόκειται να είναι μόνο γράμματα επί χάρτου, αλλά θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο που διαθέτουμε σαν εκπρόσωποι του χωριού, να το υλοποιήσουμε, να το φέρουμε εις πέρας, πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση. Καλησπέρα σας. Το θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Κύο ήταν προδιαγεγραμμένο. Δυστυχώς, οι εικόνες από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 11 Δεκάτου 2024 στον δρόμο της Νέας Κύου Ναυπλίου με θύμα την Άντια Κυριακού, μητέρα δύο παιδιών και μέλος του συλλόγου μας, θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων μας. Συναισθήματα θλίψης και οργής μας κατακλείζουν όλες αυτές τις μέρες και αναμένουμε να αποδοθούν και οι ευθύνες σε όσους προκάλεσαν αυτή την τραγωδία. Όσοι έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας υπέστησαν σοκ από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ως γονείς, εργαζόμενοι, μετακινούμενοι καθημερινά με τα οχήματά μας, από εκεί και προς την εργασία μας, ή οι αλοιπές υποχρεώσεις μας με τα παιδιά μας, τα αυτοκίνητά μας, νιώθουμε συγκλονισμένοι και απροστάτευτοι μπροστά στο ενδεχόμενο να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο σε αυτόν τον δρόμο. Και όχι μόνο. Όλοι οι αρμόδιοι γνωρίζουν πολύ καλά τι συναντάμε καθημερινά ως οδηγοί σε αυτό το δρόμο πίστα, όπως αντίστοιχα και στο δρόμο Νέας Κύου Άργους, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα συνέβαιναν τα χειρότερα. Καθώς έχουμε καταγγείλει πολλάκις την επικίνδυνη και ασυνείδητη οδηγική συμπεριφορά Ρωμά οδηγών που αρέσκονται να απογειώνουν τα αυτοκίνητά τους με τέρματα γκάζια στους δρόμους πέριξ της Νέας Κύου. Δοκιμάζουν τις αντοχές των αυτοκινήτων τους με κόντρες ολημερής και κυρίως το βράδυ, κάνοντας πολλαπλές προσπεράσεις και σπινιαρίσματα, καταλαμβάνοντας το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Θεωρούμε ότι αν η πολιτεία και η υπηρεσία της τροχείας έπαιρναν μέτρα ελέγχου επαρκή και στοχευμένα και όχι καμπανιακά, θα είχαμε ίσως προλάβει τη τραγωδία. Τι εμποδίζει τους υπεύθυνους να κάνουν αυστηρούς ελέγχους και έχουν συνεχή παρουσία στα σημεία φωτιά, με αυστηρή τήρηση του ΚΟΚ και αυστηρές ποινές για να περιοριστούν τέτοιου είδους τροχαία. Η πρόληψη και η αποτροπή τέτοιων εγκληματικών οδηγικών συμπεριφορών θέλουμε να γίνει κύριο μέλημά τους και να αντιστραφεί η τραγική πραγματικότητα που ζούμε. Το κράτος, η αστυνομία, η τοπική αυτοδιοίκηση, δήμοι και περιφέρεια και οι υπηρεσίες που έχουν ευθύνη, γιατί συγκαλύπτουν το πρόβλημα. Η αδιαφορία και η ολιγορία τους αφού δεν λειτουργούν τις υπηρεσίες τους σε ό,τι αφορά τους πληθυσμούς Ρωμά. Έχουν τραγικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Πρέπει να αναλογιστούν και οι αρμόδιοι τι άλλο φταίει από τη μεριά τους για το θλιβερό απολογισμό και να δώσουν λύσεις εδώ και τώρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου με αίσθημα ευθύνης καταγγείλει την παραβατικότητα και τα σοβαρότατα θέματα ασφάλειας στους δρόμους της περιοχής μας και καλεί τους κατοίκους της Νέας Κύου να διεκδικήσουμε. Δραστικά μέτρα και καθημερινή παρουσία από την τροχαία και πρωί και βράδυ, κυρίως στα γνωστά σημεία που ξεκινούν κόντρες, αυστηρές ποινές στους παραβάτες. Εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής της ταχύτητας, τοποθέτηση πινακίδων για τα όρια ασφαλούς οδήγησης, συντηρημένη σήμανση, λοιπά συστήματα που θα εξασφαλίσουν μείωση της ταχύτητας, σαμαράκια στις εισόδους Νέας Κύου κλπ. Άμεσα μέτρα για την οδηγική ασφάλεια στα δεκάδες επικίνδυνα σημεία της παραλιακής του υπόλοιπου οδικού δικτύου πέριξ Κομόπουλης αλλά και εντός. Έλεγχος και κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής από συγκοινωνιολόγους ή άλλους ειδικούς και αναβάθμισή του με όποια μέσα απαιτούνται κόμβοι, φωτεινοί σηματοδότες, φωτισμό τη νύχτα στην παραλιακή Νέας Κύου Ναυπλίου όπου δεν λειτουργεί κλπ. Πεζοδρόμια ασφαλή και βατά
σημάνσεις και διαγραμμίσεις στα σημεία που διασχίζουν γονείς, παιδιά και ηλικιωμένοι με την ψυχή στο στόμα στην παραλιακή οδόνη Ασκείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονείων και Δαιμόνων. Σας την εμπειρία που είχαμε πέρσι με το ίδιο ακριβώς θέμα στο Δημοτικό Σχολείο Νεασκείου. Δύο λόγια θα πούμε, δεν θα σας κουράσω. Όλοι μας λέγανε ότι δεν γίνεται. Και αυτό μας πείσμωσε τόσο πολύ και θέλω να σας πω ότι γίνεται. Καταφέραμε από ένα γύφτο σχολείο, είχαμε 90 παιδιά Ρωμά, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 46, έχουμε δέσμευση ότι του χρόνου θα είναι 30, έχουμε μπει σε μία κανονικότητα. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να φύγουν όλα τα Ρωμά. Εμείς λέμε ότι είχε δημιουργηθεί γκέτο. Το καταφέραμε, το πιστέψαμε, συγχαρητήρια σε όλους τους γονείς και με τον αγώνα μας, με 15 μέρες κατάληψη, οι γονείς μάτωσαν, δεν πηγαίνανε στις δουλειές τους. Ήτανε πολύ σημαντικό, με λίγα λόγια θέλω να σας πω, ότι αν δεν σηκώσουμε τα μανίκια εμείς, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ούτε ο Μαλτέζος μας αγαπάει, ούτε θα μας αγαπήσει, ούτε ο Καμπόσος, ούτε ο Θωμόπουλος που είναι εδώ. Εμείς... Συγκινήθηκα πριν με τον Νίκο, έχουμε πολιτικές διαφορές, αλλά πρέπει να ενωθούμε. Είναι η μόνη μας λύση, είναι επιλογή, δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν ενωθούμε, δεν θα κερδίσουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να είμαστε μία γροθιά. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και εγώ προσωπικά μπορούμε, είμαστε μαζί σας και θέλουμε να είμαστε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Χαίρομαι που βλέπω ότι έχουμε οριμάσει στην κατεύθυνση ποια είναι η πραγματική κατάσταση και ποιοι έχουν την ευθύνη. Το πρόβλημα είναι πραγματικά τεράστιο. Το ζούμε καθημερινά όλοι, δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε σε λεπτομέρειες τι έχει περάσει ο καθένας, γιατί όλοι έχουμε περάσει από κάτι. Εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά πλέον. Έχουμε να κάνουμε με έγκλημα. Να είμαστε καθαροί. Και δεν μιλάω μόνο για το τροχαίο. Μιλάω για τους πυροβολισμούς το κάθε βράδυ. Μιλάω για την όλη κατάσταση, όλο το προηγούμενο διάστημα. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Πήγαμε, λέει, στον εισαγγελέα, του παραδώσαμε αυτό και μας είπε να κάνουμε μήνυση. Αυτός τι κάνει? Όταν μία φορά, λοιπόν, να μην σας κουράζω, πήγαμε συμβολικά 10 τραχτέρ και 20 αγρότες να κλείσουμε 10 λεπτά τη γέφυρα στο Άργος, είχαμε 8 κλούβες ΜΑΤ, είχαμε όλη την ιεραρχία της αστυνομίας και όλους τους εισαγγελείς εκεί αυτεπάγγελτα για να μας κλείσουν μέσα αν πατήσουμε στο δρόμο. Που δεν θα κλείναμε κανένα δρόμο, 200 μέτρα πιο εκεί θα πηγαίνανε τα αυτοκίνητα και θα περνούσανε. Τώρα γιατί δεν βγαίνει κανένας αυτεπάγγελτα? Γιατί κρύβονται? Είναι πολιτικό λοιπόν το ζήτημα. Είναι πολλά τα λεφτά, να το πω απλά, που διακινούνται εδώ πέρα γύρω. Να είμαστε καθαροί. Και από εκεί ξεκινάει το ζήτημα. Συν τα ψηφάκια που είπαν και οι προηγούμενοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να σπάσει. Θα διαφωνήσω σε ένα σημείο ότι θα μπλέξουμε εμείς, να στο κάνουμε και αυτό Νίκο, αλλά να μπλέξουμε εμείς από την αρχή σε μηνύσεις, σε τέτοια σε. Θα πιέσουμε πολιτικά. Θα είμαστε έξω από το γραφείο του αστυνομικού διευθυντή, έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, έξω από το γραφείο όποιαν χρειαστεί. Τι θα πει ενημερώσαμε τον αρχηγό της αστυνομίας και τον προστασία του πολίτη, δεν ξέρουνε. Αν δεν ξέρουνε είναι ανίκανοι. Θα τους ξαναενημερώσουμε και θα τους ξαναενημερώσουμε. Κάθε μέρα γίνονται συλλήψεις και βρήκαν ένα όπλο, βρήκαν ένα τσιγάρο με ναρκωτικά, βρήκαν κάτι. Συγγνώμη να το πω, τον άλλον που κατούρισε έξω από το τσαντήρι πιάσαν. Για υγειονομικούς λόγους. Γι' αυτό είναι όλοι έξω. Κατηγορήσαν κανένα σοβαρά? Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θέλουν να δώσουν λύση. Και η λύση είναι μία, να σπάσει τον γκέτο. Πώς?
να τους μοιράσει η ευθύνη με, η πολιτεία με δική της ευθύνη. Δεν θα πούμε εμείς αν είναι νόμιμο, αν δεν είναι και ο νόμος, να αλλάξουν και τον νόμο. Αυτή, παιδιά, είναι η λύση. Και για αυτούς πολύ καλά και για μας πολύ καλύτερα. Να είμαστε καθαροί. Και το ζήτημα είναι πολιτικό. Για μένα προς τα εκεί πρέπει να είναι όλες οι πιέσεις μας. Αυτά, και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.